Θα πάμε στην Πάτρα και θα συνομιλήσουμε με ένα καλλιτέχνη, με έναν άνθρωπο, ο οποίος υπηρετεί το Θέατρο Σκιών. Τα είχαμε ξαναπεί. Ένα Θέατρο Σκιών, αυτή τη φορά βέβαια, όπως βλέπουμε, αν μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά πλάνα, αφιερωμένο στην Εθνική Επέτειο του 1821, της 25ης Μαρτίου. Με αφορμή βέβαια, είχαμε και τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης, οπότε καταλαβαίνετε ότι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν την τέχνη τους, εμπνέονται από την Επανάσταση, τον ηρωισμό και τις αξίες των ηρών του 1821. Πάμε στον κύριο Χρήστο Καλπουζάνη, καραγκιουζοπαίχτης βέβαια, και έχει μαζί του και τον... Μιχάλης Καταραχιάς. Μάλιστα. Πολύ καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο, και εσένα και τον Μιχάλη βέβαια. Ένα Θέατρο Σκιών αφιερωμένο στους ήρωες του 1821. Χρειάζεται έμπνευση για να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα. Σωστά. Βεβαίως. Πολύ σωστά το είπες. Χρειάζεται έμπνευση και βασικά χρειάζεται και μάθηση, να το πω έτσι. Δηλαδή πρέπει να ψαχτούμε λίγο με την ιστορία μας και να μην μείνουμε ότι μας μαθαίνουν, ξέρεις, αυτό είναι και τίποτα άλλο. Και βέβαια με την 25 Μαρτίου έχουμε την ευκαιρία, και βέβαια μας έδωσε και το χώρο το Θέατρο Λιθογραφείου για άλλη μια φορά, να ανεβάσουμε ένα έργο και να δείξουμε έναν ήρωα της Πάτρας, ο οποίος ήταν ο Παναγιώτης ο Καρατζάς. Ένας μεγάλος επαναστάτης και από τους πρώτους που ξεκινήσανε την Επανάσταση του 1821. Θέλω να πεις λίγο πόσο σας πήρε για να προχωρήσετε, όπως είπες και εσύ, στην έρευνα, να γράψετε το έργο, να το ανεβάσετε. Πόσο διάστημα προηγήθηκε για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα? Όλη η ιδέα βασικά είναι γύρω στους 2 μήνες. Βέβαια, ψάξαμε κάποια ιστορικά σημεία του Καρατζά και πήγαμε λίγο στη μάχη της Γυροκομίτισσας, δηλαδή στη μονή της Γυροκομίτισσας, η οποία υπάρχει ακόμα στην Πάτρα. Και βέβαια θέλαμε να δείξουμε εκεί την ανδρεία αυτών των ανθρώπων, που ενώ είχαν πάει οι Τούρκοι και είχαν μπει μέσα στην μονή, πήγε ο Καρατζάς μαζί με το Θοδωράκι το Γρίβα και με άλλα παλικάρια και αφήσαν ελεύθερη τη μονή, και από εκεί ξεκίνησε κιόλας και η ελευθερία της Πάτρας σιγά σιγά. Το ψάξαμε πάρα πολύ και είναι τιμή μας και υποχρέωσή μας αυτούς τους ανθρώπους να τους βγάζουμε μπροστά και να τους μαθαίνουν νέα παιδιά. Απευθύνεστε λοιπόν στη νέα γενιά, σωστά, σε μαθητές, σε εφήβους. Βεβαίως. Σε εφήβους, σε νέα παιδιά, σε μικρά παιδιά, σε εφήβους και βέβαια και στα μικρά παιδιά που είμαστε και εμείς, έτσι, γιατί εμείς ποτέ δεν φεύγουμε, δεν αλλάζει αυτό, πάντα παιδιά είμαστε. Σωστά. Αλλά είστε και μια νέα γενιά καλλιτεχνών που υπηρετείτε το Θέατρο Σκιών, το οποίο παραμένει βέβαια, τα μηνύματα που προκύπτουν μέσα από παραστάσεις του Θεάτρου Σκιών παραμένουν πάντα επίκαιρα και διαχρονικά. Να μας πει και ο Μιχάλης, δεν ξέρω αν μας ακούει. Ναι. Ο Μιχάλης yes. είναι και αυτός καραγκιουζοπαίχτης, δηλαδή είστε συνεργάτες. Είμαστε πάνω απ' όλα φίλοι, μπράβο, συνεργάτες, και ο Μιχάλης είναι και ηθοποιός και σπουδάζει θεατρικό σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Τέλεια. Μιχάλη, είπε ότι τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από έργα του Θεάτρου Σκιών είναι πάντα επίκαιρα και διαχρονικά. Ναι, πάντα προσαρμόζεις το καραγκιόζι και το θέαμα που θέλεις να δείξεις στο κοινό του σήμερα, στο σήμερα. Το αφορά, κάθε παράσταση αφορά το κοινό που θα έρθει να τη δει. Δεν μπορείς να δείξεις κάτι παλιακό, χωρίς να του δώσεις μια διασκευή. Πώς αντιλαμβάνονται τα μικρά παιδιά το Θέατρο Σκιών? Να μας πούνε τα παιδιά, έχει ιδιαίτερη αξία. Βλέπουμε και πλάνα βέβαια από τις πρόβες τους και το έργο το οποίο και τις παραστάσεις τους μέσα από το έργο το οποίο βέβαια ανεβάζουν. Έχει ιδιαίτερη αξία, διότι αυτή η προσπάθεια απευθύνεται σε μικρά παιδιά, σε τρυφερές ηλικίες, δημοτικού, γυμνασίου, σε εφήβους, που σίγουρα τα βιώματα τα οποία περνούν κατά διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας θα τα κρατήσουν και θα τα μεταφέρουν και στα υπόλοιπα χρόνια και στη μετέπειτα ζωή τους. Οπότε, Μιχάλη, πόσο σημαντικό είναι... Άμα τον θέλετε για γούρι... Ναι, ναι, γουρλής. Α, είναι γουρλής. Σαν κάτι ωραίος γουρλής. Ναι, είναι και γουρλής. Όλοι είστε γουρλής.
Μιχάλη, σωστό, σωστό. Λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να σε ρωτήσω λίγο ότι έχετε χρέος να μεταλαμπαδεύσετε αυτή την ξεχωριστή έμπνευση που έχετε και στη νέα γενιά. Γιατί το θέατρο Σκιώνο Καραγκιόζης περνά και κάποια ξεχωριστά μηνύματα σε τρυφερές ηλικίες, σε παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, σε εφήβους. Έχουμε χρέος όχι μόνο να το κάνουμε, αλλά να το κάνουμε και σωστά. Δηλαδή με τον τρόπο που το σημερινό κοινό, το σημερινό παιδί θα θέλει να το λάβει αυτό, θα θέλει να το προσλάβει. Δεν μπορούμε να το κάνουμε με έναν τρόπο που να μην μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του. Οι παραστάσεις ξεκινούν αύριο. Ναι, αύριο έχουμε πρεμιέρα, 25 Μαρτίου. Θα παίξουμε και 26 Μαρτίου και μετά ξεκινάμε περιοδία. Όπως εχθές κλείστηκε και θα το πούμε ότι στις 22 Ιουνίου φεύγουμε, ναι, και πάμε την Ισία να παίξουμε σε Παγκόσμιο Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών. Εδώ είμαστε και να συνδεθούμε και ζωντανά στην εκπομπή μας. Με μεγάλη μας χαρά. Πάμε να κλείσουμε τη σύνδεση. Μας έχετε ετοιμάσει κάτι? Να πάρουμε μια γεύση. Απλά να δείτε τον Μπερντέ με κεριά και να δείτε και τον Καρατζά. Μάλιστα. Με κεριά, λοιπόν, παραδοσιακότατο. Για να δούμε. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε, να ο Μπερντές. Ο Μπερντές είναι με κεριά. Εξαιρετικό, απίστευτο. Νάτος. Ναι. Άιντο ρε λεβέντες. Ετοιμαστείτε ρε για την ελευθερία μας και τη δημοκρατία μας. Πάμε ρε να κατακτήσουμε τον τύρανο. Και να είμαστε όλοι αδελφομένοι ρε. Και πάνω απ' όλα να ξέρουμε την ειρήνη. Την ειρήνη να βάλουμε ψηλά, γιατί δεν θέλουμε ούτε όπλα ούτε σπαθιά. Μόνο την ειρήνη ψηλά. Άιντο ρε παλικάρια. Πάμε μωρέ για την ελευθερία μας. Εξαιρετικό. Για να πάμε και λίγο πιο πίσω. Ναι. Να, όπως βλέπετε, να τα κεριά μας. Μπράβο. Όπως βλέπετε ότι αύριο θα έχουμε καλόγερος, δηλαδή ο Μιχάλης γίνεται καλόγερος και είμαστε εδώ. Να τα κεριά. Απλά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δική μας υποχρέωσή μας, το αξίζετε. Αυτές είναι οι ειδήσεις που πρέπει να προβάλλονται, τα όμορφα μηνύματα, η νέα γενιά που βγαίνει μπροστά με όχημα αξίες και κατεύθυνση βέβαια τη νέα γενιά, τα χαμόγελα, την ψυχούλα, την καρδούλα μικρών παιδιών. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία με πανδημία, με τον πόλεμο, με οικονομική κρίση, κρίση αξιών, βγαίνετε μπροστά. Και πάνω απ' όλα πρέπει να πούμε, όπως το είπες, δηλαδή την κρίση αξιών, πρέπει να δείξουμε στα νέα τα παιδιά ότι πάνω απ' όλα είναι δύο μεγάλες λέξεις, η ειρήνη και η δημοκρατία. Είναι μπράβο, μεγάλες λέξεις, οποίες μέσω του Καραγκιόζη να το δείξουμε. Μπράβο. Να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τριήμερο και χρόνια πολλά χαρά σε όλους. Χαρά μας, χρόνια πολλά. Λοιπόν,